Για το φλέγον ζήτημα του προσφυγικού, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, εκφράζοντας τη διαφωνία τους στα ανοιχτά ή κλειστά κέντρα, επαναλαμβάνοντας τη θέση τους για τη συνέχιση του επιτυχημένου μοντέλου φιλοξενίας προσφύγων σε σπίτια που τρέχει στο νησί μας μέσω του προγράμματος Εστία που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Και εμείς πρέπει να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Ως Κρήτη, το είπαμε την πρώτη στιγμή, είναι και η απόφαση της ΠΕΔ, αλλά πάντα με βάση αυτές τις καλές πρακτικές, με την ενοικίαση κατοικιών, τη διασπορά σε όλη την Κρήτη. Αύριο το απόγευμα θα υπάρξει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή. Στη συνάντηση θα μετέχουν ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων. Πρόταση έχουμε. Πολύ απλά δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή ενημέρωση, ούτε αποδεκτή η πρότασή μας και δεν θα δεχτούμε βέβαια 2, 3, 5 μέρες ή μια εβδομάδα πριν την έλευση προσφύγων ή κάποιων ενεργειών να μας πει κάποιος ότι δεν έχουμε εναλλακτική και πρέπει να έρθουμε να κάνουμε δομές. Είμαστε εδώ 2-3 μήνες, ζητάμε ενημέρωση, δεν την έχουμε. Πάμε αύριο να την επιδιώξουμε, άρα μετά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε αυτά που θα παρακολουθήσουν. Οι περιοχές που πάνε να αναπτυχθούν αυτά είναι και τουριστικές περιοχές, αλλά πέρα από τις τουριστικές περιοχές, διαφωνούμε με τα κλειστά κέντρα κράτησης και καλό θα είναι κάποια στιγμή να κατέβουν να δούνε και πού σχεδιάζουν να πάνε, διότι τα κέντρα αυτά δεν μπορούν να φιλοξενήσουν καταρχήν ανθρώπους, ζωές. Άρα εμείς λέμε ναι και ναι σε ανθρώπινες συνθήκες. Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ Κρήτης, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση την ώρα που ακούγονται διάφορα σενάρια για πιθανούς χώρους για τη δημιουργία hot spot. Όμως δεν αποκλείουμε ότι ευσπεσμένα κάποια στιγμή, κάποιο πρωινό, μπορεί να εμφανιστούν μηχανήματα προκειμένου να αρχίσει η διαμόρφωση του πεδίου βολής. Και αυτό είναι που φοβόμαστε, επειδή ο χώρος του πεδίου βολής είναι καθαρός και επιδέχεται άμεσων βελτιώσεων, δεν χρειάζονται πολλές μέρες, ότι μπορεί κάποια στιγμή να δούμε να βρεθούμε προτετελεσμένων. Θέλω να καταστήσω σαφές στους αρμόδιους φορείς και προς την κυβέρνηση ότι ο Δήμος Χερσονήσου τέτοιες ενέργειες μονομερείς και τετελεσμένες δεν θα δεχτεί. Οι 2.900 περίπου πρόσφυγες φιλοξενούνται σε διαμερίσματα στο νησί μας με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 1.300 άτομα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα τα οποία είναι κλειστά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννη Κουράκη, με τον ίδιο να εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός μπορεί να διπλασιαστεί με την επέκταση του επίμαχου προγράμματος. Το νούμερο αυτό μπορεί να, με μια διασπορά σε όλο τον νόμο, μπορεί και 3.000 να φτάσει και 3.500 να φτάσει. Έχουμε δηλαδή τη διάθεση με βάση αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί η Κρήτη, και η Κρήτη πάντα έχει την αξία της φιλοξενίας ή της αλληλεγγύης πάρα πολύ υψηλά και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.